Κύριε Μπιάλα, καλώς ήρθατε και πάλι στην πόλη μας μετά από την πενταήμερη παραμονή στη Βουλή και την ψήφιση αρκετών μέτρων. Για πες μας, δύσκολα, λοιπόν, πέρασαν τα μέτρα, έτσι? Τα μέτρα περνάνε, η πλειοψηφία είναι συμπαγής, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Έχουμε στη συνέχεια ένα υπόλοιπο κομμάτι των προαπαιτωμένων, το οποίο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να εκταμιευτεί και η δόση του 1 δισεκατομμυρίου. Και στη συνέχεια προχωράμε με τα τσιγκωτές στο ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα, κύριε Μπιάλα, πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα που αφορούν τους αγρότες, τι γίνεται εδώ? Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Είδαμε χθες, λοιπόν, και ο Γουρίδης είχε, λοιπόν, αρκετές έντονες διαμαρτυρίες. Τι πιστεύετε εσείς? Θα αντέξουν οι αγρότες μας και οι συντρόφοι? Καταρχήν, να μην γενικεύουμε τα ζητήματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα για τους αγρότες. Έγινε η πληρωμή του 90% σωστά, έγινε. Των επιδοτήσεων, της δόσης των επιδοτήσεων, της βασικής ενίσχυσης. Αυτό που μου λέτε τώρα, κάποια λάθη τα οποία μπορεί να έγιναν από τον ΕΠΚΕΠΕ και να είναι ζητήματα λαθών, ας πούμε, πληκτρολόγηση κτλ. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η υπηρεσία. Η πολιτική ηγεσία έχει δώσει την εντολή να πληρώθηκαν αυτές οι επιδοτήσεις. Μην ξεχνάμε, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι η αμψισπορά πληρώθηκε στον νομό μας και ήμασταν από τους πρώτους. Και στη συνέχεια, μόλις ετοιμαστούν οι φάκελοι, θα πληρωθούν και τα επόμενα. Θα έχουμε άμεσα στις επόμενες μέρες, θα αρχίσουν να καταβάλλονται και οι επιδοτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία. Και μέχρι τον Φλεβάρι-Μάρτιο θα πληρωθούν και οι υπόλοιπες ενισχύσεις, τις ενιαίες ενίσχυσεις και του πρασινίσματος, όπως λέγεται. Για τους αγρότες, το νομοσχέδιο με τις βοσκές σημείες γίνες, το οποίο πέρασε και έλυσε πάρα πολλά προβλήματα και χρόνια προβλήματα. Είχε βέβαια μέσα και την διάταξη στην οποία δίνει την παράταση για την κατάθεση της άδειας λειτουργίας, και ταυτόχρονα είχε και την ευεργετική, νομίζω, για πάρα πολλούς κτηνοτρόφους διάταξη, οι οποίοι έχουν τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις εντός οικισμών ή ορίων οικισμών, να μπορούν να βγάλουν την άδεια διατήρησης και άρα την άδεια λειτουργίας, οπότε να μην υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς για τις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Κύριε Μπιάλα, τι γίνεται με τα οικογενειακά επιδόματα? Αρκετοί, λοιπόν, διαμαρτύρουν, δεν έχουν πάρει και τα φοιτητικά επιδόματα. Είναι ένα πρόβλημα εδώ. Είναι θέματα τα οποία στις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να εκταμιεύονται και από αυτά τα χρήματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι κύριο ζήτημα η καθυστέρηση. Υπάρχει. Αυτό όμως θα τακτοποιηθεί στις επόμενες μέρες. Κύριε Μπιάλα, είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη θέση για την αστυνομία, έτσι, για το μεταγωγό. Για πέστε μας μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Την Πέμπτη είχαμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, και στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκε και ο αρχηγός, ο συντοπίτης μας, ο κ. Τσακνάκης. Η συνάντηση έγινε μαζί και με τον Δήμαρχο, αλλά τον κ. Δασταμάνη, και τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Τριγώνη, όπου ξεκαθαρίσαμε και τα πράγματα όσον αφορά και την αναδιάρθρωση της αστυνομίας. Έχουμε την δέσμευση ότι στη νέα αναδιάρθρωση θα υπάρχει και το μεταγωγών, γιατί είμαστε η μόνη περιοχή που έχουμε φυλακές και δεν έχουμε τμήμα μεταγωγών. Απαραίτητη προϋπόθεση. Μια σημαντική αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Όπως και μέχρι το Φεβράριο θα έχουν τελειώσει οι μελέτες για το κτίριο, για το καινούργιο κτίριο, για να γίνει επιτέλους με την κατάσταση, εφόσον ολοκληρωθούν και οι εργασίες, να γίνει με την κατάσταση της αστυνομίας στο νέο κτίριο. Έτσι, είναι λυμένα τα ζητήματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ταύτιση απόψεων στο θέμα μας. Μάλιστα, κύριε Μπιάλα, γιορτές λίγες μέρες, Χριστούγεννα, και έχει να πείτε μέχρι, λοιπόν, μέσα από την κάμερα του Γκρέβινα Μίντια στους συμπατριώτες μας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε. Ελπίζουμε το 2016 να είναι η αφετηρία, και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, η αφετηρία μιας άλλης πορείας για τη χώρα μας. Ολοκληρώνοντας όλο αυτό το δύσκολο έργο και στους πρώτους μήνες του 2016, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα δούμε φως στο τούνελ μετά το πρώτο τρίμηνο του 2016. Μάλιστα. Και εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.